Η μεγάλη εικόνα λέει ότι οι αγρότες έχουν συγκεκριμένα αιτήματα αυτή τη στιγμή. Το νιώθετε ως τελεσίγραφο εσείς. Δεν ικανοποιούνται τα περισσότερα όπως καταλαβαίνουμε. Οι ίδιοι λένε δεν ικανοποιούνται. Ναι. Η κυβέρνηση προτίθεται να δώσει κάτι παραπάνω. Κοιτάξτε. Πρώτα απ' όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας έχουν και έναν δομικό χαρακτήρα. Τα δύο βασικότερα θα σας πω. Το ένα είναι το κόστος παραγωγής που έχει να κάνει με την ενέργεια και με το καύσιμο. Εκεί όπως είδατε κάναμε παρεμβάσεις. 1,5 λεπτό. Κάναμε παρεμβάσεις. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι και για το 24, σας θυμίζω ότι λεπτό. Η επιστροφή του πετρελαίου είχε καταργηθεί, την επαναφέραμε εμείς τα δύο τελευταία χρόνια και δώσαμε 160 εκατομμύρια πίσω στους παραγωγούς και για το 24, επιπλέον, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, θα δώσουμε 82 εκατομμύρια επιστροφή. Για το ρεύμα, είδατε πήραμε μέτρα, ανακοινώθηκαν μέτρα. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Γιατί προφανώς όταν πάνε σε μια κουβέντα με τον Πρωθυπουργό ή με κάποιο στέλεχος της κυβέρνησης ή στο Μαξίμου ή δεν ξέρω τι, κάτι πρέπει να τους δώσετε, φαντάζομαι εγώ. Γιατί δεν μπορεί να γίνει κουβέντα χωρίς να δώσετε κάτι, υπάρχει περίπτωση να δώσετε προκαταβολικά το αγροτικό πετρέλαιο? Κοιτάξτε, ακούστε να σας πω. Πρώτα απ' όλα, οι δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας και της χώρας είναι συγκεκριμένες. Ναι, το να αυτές το βέβαια, προκαταβολικά βέβαια, αυτές βέβαια δεν τις κρίνω εγώ, έτσι. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Είναι ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός των Οικονομικών. Όταν ακούω τέτοιες προλόγους, πείτε, θα το κάνουμε αυτό. Θα σας πω εγώ, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ποια είναι τα περιθώρια, τα δημοσιονομικά της χώρας. Άλλο λέω. Θα σας το πει ο Υπουργός των Οικονομικών και ο Πρωθυπουργός. Το ποσό είναι συγκεκριμένο. Υπάρχει περίπτωση το συγκεκριμένο ποσό να έρθει μπροστά, να δοθεί τώρα στους αγρότες και το δεν το ξέρω, δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα αυτή. Ναι. Θα μας το πει ο κύριος Χατζηδάκης. Ναι. Αυτό θα μας το πει. Βλέπω ότι και ο κύριος Αυγεννάκης και εσείς πετάτε την μπάλα στον κύριο Χατζηδάκη. Όχι, δεν πετάμε την μπάλα. Σκυλακάκη, για το εμείς πετρέλαιο, οφείλουμε. Το ρεύμα. Πρέπει να σας πω και κάτι εσείς άλλο. Εσείς μιλάτε με τους αγρότες, κύριε Χατζηδάκη. Καθημερινά. Καθημερινά. Χθες είχα τους κτηνοτρόφους της Μαγνησίας στο γραφείο μου επί μια μισή ώρα και συζητούσαμε τα ζητήματα και τις εκκρεμότητες που υπάρχουν σε σχέση με τις πυρκαγιές που είχαμε, γιατί και αυτοί είχαν υποστεί. Ορίσατε την τιμή του ζώου. Βεβαίως. Πόσο είναι? Μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα, τους είχε δοθεί ήδη ανά ζώο κάποια τιμή. Υπήρχε μία αναντιστοιχία σε σχέση με αυτό που υπήρχε στην υπόλοιπη Θεσσαλία, με τα πλημμυρισμένα. Δηλαδή, είχαμε το άτοπο. Άλλη τιμή στα καμένα ζώα, άλλη τιμή στα χαμένα από την πλημμύρα ζώα. Επικοινώνησα με τον κύριο Λικουρέζο, τον Ανδρέα, επί τόπου, και είπε: ναι, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, το οποίο θα το λύσουμε. Εμείς καθημερινά λύνουμε θέματα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορούν τους αγρότες. Και ξέρετε, η πράξη. Θα πάτε στα μπλόκα καθόλου, ως Υπουργείο? Μα έχουμε πάει. Έχουμε πάει, με συγχωρείτε. Γιατί βλέπω και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πήγε στα μπλόκα. Αφήστε τον Πρωθυπουργό. Πέρασε από τα μπλόκα. Πέρασε. Μα δεν πήγε στα μπλόκα. Συγχωρείτε, κύριε Αναγνωστάκη, αλλά δεν θα κατασταθεί. Ο Πρωθυπουργός κάνει άλλο πράγμα. Μαζί με τους αγρότες. Αλλά όπως πήγατε, είναι σαν να πήγε και συζήτησε μαζί μας. Και εμείς είμαστε καθημερινά και πηγαίνουμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ούτε εσείς το κύριο Σαββιανάκη στα μπλόκα. Εγώ θα ήθελα να ζω στα μπλόκα. Συγγνώμη. Και όχι, και όχι εδώ πέρα. Ως πρόσωπο λες, ο κύριος Κελέτσης. Ναι, όχι. Υπουργοί. Και όχι μόνο να μιλάτε από τα κανάλια στους αγρότες. Όχι. Πριν 15 μέρες. Αυτή είναι η δική μου θέση. Πριν 15-20 μέρες. Ναι. Ήμασταν όλη η πολιτική ηγεσία. Και? Ο Υπουργός, οι δύο υφυπουργοί και όλη η Γενική Γραμματεία. Κάτι δεν πήγε καλά για να βγάλουμε. Σε όλη τη Θεσσαλία. Ναι. Και ήμασταν σε καθημερινή επαφή με όλους αυτούς τους ανθρώπους που βλέπετε στα μπλόκα. Κάτι δεν πήγε καλά για να βγάλουμε. Κάτι δεν πήγε καλά. Ακούστε. Εμείς πήγαμε στη Θεσσαλία για ποιο λόγο? Για να καταγράψουμε τις αστοχίες και τις αριθμίες που υπήρξαν σε σχέση με αυτά που είχαμε ανακοινώσει το Σεπτέμβριο. Διότι ξεκινήσαμε να ξεδιπλώνουμε όλα αυτά τα οποία είχαμε πει, κάποια πράγματα όμως υστερούσαν. Και ακριβώς για να διορθώσουμε, για να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις, πήγαμε εκεί. Ωραία. Και πώς πάτε, κύριε, όταν δίνετε ένα λεπτό. Μισό λεπτό, παιδιά, μισό. Να μιλήσουν οι αγρότες λίγο, ναι, για να πάμε λίγο παρακάτω την κουβέντα. Περισσότερους, λοιπόν, πάμε στον κύριο. Ποιος είναι, παιδιά, ενημερώσουμε, ο κύριος Γιαννούτσος. Από την Αταλάντη. Ο κύριος Γιαννούτσος είναι, παιδιά. Λοιπόν, ναι, και ο Σκοτίνος Γιαννούτσος είναι αγρότης από τον μπλόκο στη Σκάλα Αταλάντης. Σκάλα Αταλάντης. Λοιπόν, ο κύριος Γιαννούτσος και ο κύριος Ζουμπιώτης είμαστε εδώ. Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο. Πέστε μας λίγο, ακούτε αυτά που λέει η κυβέρνηση? Έχετε πάρει μία απόφαση να κλείνετε τους δρόμους περιοδικά, όπως καταλαβαίνω, και να κατέβετε στην Αθήνα με μία διορία 48 ώρων να σας απαντήσουν. Τι είναι αυτό το κομβικό που ζητάτε, αυτό που μπορεί να αλλάξει στάση σας, να γυρίζετε στις καλλιέργειές σας? Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτό που ζητάμε είναι αυτό που ζητούσαμε χρόνια, το κόστος παραγωγής. Το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευτεί τόσο πολύ που πλέον δεν είμαστε βιώσιμοι. Και όταν τα πάρουμε με τη σειρά. Μιλάμε για θέσπιση του αγροτικού πετρελαίου. Μιλάμε για την τιμή κιλοβατόρα στο 0,07 και για χρηματοδότηση των αγροεφοδίων, έτσι ώστε
να είμαστε βιώσιμοι και να μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Ναι, μας λένε ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές. Ξέρετε, αυτός ο σκοπός δεν είναι ο διάλογος, είναι η λύση των προβλημάτων. Σε αυτά να μας απαντήσει ο Υπουργός, εάν μπορεί να μας λύσει τα προβλήματα. Αυτό το οποίο λέγεται ότι ενδεχομένως μπορεί να δοθεί προκαταβολικά, αν λέω εγώ, το πετρέλαιο, η επιδότηση για το πετρέλαιο, αυτό, αν δοθεί τώρα, λύνει ένα θέμα, ενδεχομένως, ή τέλος πάντων δημιουργεί ένα χώρο να κινηθείτε κι εσείς. Κύριε Στάθη, μιλάμε για τα 82 εκατομμυρία. Ναι. Τα 82 εκατομμύρια όταν τα αθροίζει η κυβέρνηση φαίνονται χρήματα. Όταν γίνεται η διαίρεση, γιατί γίνεται και διαίρεση στου τόσους χιλιάδες αγρότες, ξέρετε τι καταλήγουν στους αγρότες, ούτε τα κάλαντα των Χριστουγέννων. Ο υποφαινόμενος με 140 στρέμματα ελαιοκαλλιέργεια πήρε επιστροφή φόρου κατανάλωσης 350 ευρώ. Κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα έτσι όπως το λέει. Ναι, ναι, βεβαίως. Ψίχουλα. Ψίχουλο είναι. Προσέξτε, προσέξτε. Πράγματι, το ποσό, το συνολικό είναι αυτό το οποίο δόθηκε. Όχι, μπορεί να μεγαλώσει. Μπορεί να μεγαλώσει. Σας είπα ότι αυτό εξαρτάται από τις δυνατότητες που έχει η οικονομία της χώρας και τα δημοσιονομικά της χώρας. Αυτό βέβαια δεν θα το αποφασίσω εγώ, έτσι. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ίσως θα έπρεπε να εξεταστεί ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν τελικά αυτή την επιστροφή. Είναι η κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, δηλαδή αυτοί που πραγματικά ασκούνε τη γεωργία και την κτηνοτροφία ως επάγγελμα ή γενικότερα όλοι όσοι κάνουν δηλώσεις. Αυτό δεν πρέπει να το κάνει ο ΕΛΓΑ ή δεν ξέρω ποιος το κάνει. Είναι ένα θέμα, δεν ξέρω, είναι ένα πιο δομικό ζήτημα το οποίο πρέπει να το εξετάσουμε. Αλλά αυτό, αντιλαμβάνεστε, θα δημιουργήσει άλλα ζητήματα. Προφανώς τώρα. Πετάτε την μπάλα αλλού. Όχι, δεν πετάω την μπάλα αλλού. Απλώς θα πρέπει να δούμε λίγο και αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα που ανέφερε για το κόστος παραγωγής όμως. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό το είπα πρώτος. Σας το είπα πρώτος. Εδώ θα υπάρξει κάποια λύση, ζητάνε οι αγρότες. Εκεί υπήρξε η παρέμβαση της κυβέρνησης, σας είπα. Στο μεν πετρέλαιο αυτή η επιστροφή των 82 εκατομμυρίων που στην ουσία γίνεται μόνιμη διότι είναι ο τρίτος χρόνος τώρα που δίνουμε 160 έδινε οι κυβερνήσεις πριν και σε περίοδο κρίσης. Μισό λεπτό. Κάποια στιγμή καταργήθηκε. Και ναι, το λέω, δίνανε τότε που καταργήθηκε 160 λοιπόν, εκατομμύρια. Τώρα, και τώρα δίνει το 80. Ακούστε να σας πω. Είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα στην ελληνική οικονομία και όλοι το ξέρουμε. Η οικονομία έχει πάρει τα πάνω της πλέον. Από αυτό το επιπλέον που βγάζουμε από την καλή εικόνα της ελληνικής οικονομίας, τώρα πλέον δίνουμε σιγά σιγά στις ομάδες που έχουν ανάγκη. Αντώνη, και μία από τις ομάδες αυτές είναι και οι αγρότες. Αντώνη, με ποιον είσαι εκεί? Και βέβαια υπάρχει και το ενεργειακό λίγο, κομμάτι. Μισό λεπτό να πούμε, να ακούσουμε. Είναι ο Κώστας Ορούζιος, ναι. Είναι ο Κώστας Ορούζιος από τον μπλόκο των Μαλγάρων, εδώ που πρέπει να σας πω ότι σε λίγες ώρες από τώρα ταυτόχρονα τα μπλόκα της Μακεδονίας θα προχωρήσουν σε ένα συμβολικό αποκλεισμό και το ερώτημα που θέλω να ξεκινήσω είναι με όλα αυτά που ακούτε, αν είναι ο διάλογος με την κυβέρνηση ή η συνέχιση των κινητοποιήσεων. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα. Αυτό που έχουμε να σας ανακοινώσουμε είναι ότι εμείς μας αναγκάσατε να κλιμακώσουμε και να ξεκινήσουμε να κλείνουμε τους δρόμους. Είχαμε όλη την καλή διάθεση όπως όλες αυτές τις μέρες. Καθόμασταν ειρηνικά και περιμέναμε να πάρουμε ουσιαστικές απαντήσεις. Αλλά δεν το κάνατε αυτό. Μας αναγκάζετε τώρα να κλιμακώσουμε έτσι όπως συναποφασίσαμε όλοι μαζί χθες το Πανελλήνιο Συνέδριο Μπλόκων και αποφασίσαμε να κλείσουμε τους δρόμους μπας και πάρουμε ουσιαστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση. Γιατί δεν βλέπουμε ότι μας έχετε πάρει σε σοβαρά τόσες μέρες που καθόμαστε ειρηνικά στην άκρη του δρόμου. Άρα θα πάτε στη μέση του δρόμου. Ωραία ήταν αυτό. Θα κλείσουμε τους δρόμους, ναι. Για όλη τη μέρα. Όχι για όλη τη μέρα. Όχι. Αυτό θα υπάρξει συνόηση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Θα είναι συμβολικά για κάποιες ώρες ημέρας. Συμβολικά. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε. Καταρχάς, το δικαίωμα της διαμαρτυρίας και των συλλογικών αντιδράσεων και κινητοποιήσεων είναι ένα δικαίωμα κάθε ομάδας, κοινωνικής και οικονομικής, και κατοχυρωμένο και από το Σύνταγμα, αλίμονα. Αλλά εμείς πάντοτε λέγαμε, και δεν το λέμε τώρα που είμαστε κυβέρνηση, το λέγαμε και όταν ήμασταν στην αντιπολίτευση, ότι η διαμαρτυρία δεν πρέπει να φτάνει σε σημείο που θα παρακολεί την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Εκεί πρέπει να υπάρχει, το καταλαβαίνουν πιστεύω και οι αγρότες,
εκεί πρέπει να υπάρχει μια ευαισθησία σε σχέση με τη λειτουργία της υπόλοιπης κοινωνίας. Δεν θα τους αφήσετε να κλείσουν τους δρόμους, δηλαδή. Ακούστε να δείτε. Κύριε Χελέτση, δεν θα τους αφήσετε να θα σας πω. Πρώτον, αυτό όπως αντιλαμβάνεστε δεν είναι δική μου απόφαση. Υπάρχουν τα αρμόδια όργανα της πολιτείας. Δεν είναι δική σας το ρεύμα, δεν είναι το πετρέλαιο, δεν είναι αυτό. Όχι, όχι. Η θέση σας ποια είναι. Η θέση μου η προσωπική είναι ότι δεν θα πρέπει ο τρόπος της αντίδρασης να είναι τέτοιος που να παρακολεί την ομαλή λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας. Ως κυβέρνηση. Θα τους αφήσετε ως κυβέρνηση τώρα μιλάτε. Κύριε Υφυπουργέ, με ακούτε? Παρακαλώ, βεβαίως. Ναι, εσείς μας έχετε αναγκάσει να, από εδώ και πέρα να συνεχίσουμε στην πορεία μας. Δώστε μας απαντήσεις, όχι απαντήσεις. Εσείς δώστε εκεί μας τις λύσεις τα προβλήματά μας για να αποσυρθούμε. Ναι. Ναι. Ωραία. Εμείς καθημερινά κάνουμε μία προσπάθεια για να λύνουμε τα προβλήματα τα δικά σας. Σε όλα τα επίπεδα. Ερώτηση, από εκεί και πέρα. Μα δεν δίνετε λύσεις. Από εκεί και πέρα. Βεβαίως, να κάτσουμε να συζητήσουμε ένα-ένα όλα τα θέματα. Ποτέ δεν αρνηθήκαμε τον διάλογο. Όλα τα έχουμε δει. Για όλα κάτι έχουμε δώσει εντός εισαγωγικών. Διότι εντάξει, το δώσει είναι... Παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Γιαννούτσο, ελάτε. Είστε διατεθειμένοι σαν κυβέρνηση να θεσμοθετήσετε το αγροτικό πετρέλαιο? Από εκεί ξεκινούν όλα. Χωράμε στα δημοσιονομικά της χώρας. Συμφωνούν όλοι. Συμφωνούν και για να συνεχίσει ο αγροτικός τομέας να είναι βιώσιμος. Στην πράξη... Τι άλλο να κουβεντιάσουμε. Στην πράξη αυτό που κάναμε είναι... Στην πράξη αυτό που κάναμε είναι ότι για τρίτο χρόνο δίνουμε την επιστροφή του φόρου. Το να αποκτήσει αυτό έναν μόνιμο χαρακτήρα νομίζω ότι είναι λογικό. Δεν είναι μόνιμο. Όχι, διαφωνώ. Δεν είναι μόνιμος χαρακτήρας. Δεν ήταν ψηφισμένο μέσα στον προϋπολογισμό του 24. Έχει δίκιο. Είδατε ότι αντιδρούμε. Δεν ήταν προϋπολογισμένο, δεν ήταν. Σωστά, σωστά. Για να μας κατευνάσετε. Γιατί έχει να κάνει με τις δυνατότητες της χώρας. Θα μπορούσε να γίνει σε μόνιμη βάση. Ακούστε με λίγο. Δεν είναι τρόπος αυτός κάθε χρόνο να μας αντιμετωπίζετε με επιδόματα. Θέλουμε θεσμοθετημένο αγροτικό πετρέλαιο όπως είναι στην Κύπρο. Υπάρχουν φόρμουλες. Να ρωτήσω για το ρεύμα, γιατί το πετρέλαιο και το ρεύμα είναι τα κομβικά αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Για το ρεύμα, τι ζητάτε, τι λέτε εσείς για το ρεύμα, 7 λεπτά στο... Θέλουμε σταθερή τη τιμή στην κιλοβατόρα. Πάνω από τις 500 κιλοβατόρες η τιμή ανεβαίνει κατακόρυφα. Άρα λέτε, πόσο να είναι η τιμή πάνω από 500 κιλοβατόρες? Να είναι σταθερή ζητούμε, δεν γίνεται οι συντελεστές να αλλάζουν κάθε τρεις μήνες και εμείς να καθόμαστε με το χαρτί και το μολύβι να υπολογίσουμε. Θα έχουμε τον κύριο Σκυλακάκη μετά. Θα έχετε τον κύριο Σκυλακάκη. Αλλά, και θα σας πει για το πώς διαμορφώνεται η τιμή του ρεύματος. Μπορεί κανείς να πει ότι για τόσο διάστημα, για ένα ή δύο χρόνια, θα έχουμε αυτή τη σταθερή τιμή στο ρεύμα, αφού το πώς διαμορφώνεται η τιμή του ρεύματος έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο. Εμείς αυτό όμως που λέμε και αυτό που ανακοινώσαμε είναι ότι πρώτον κάναμε ρύθμιση. 10% έκπτωση την περίοδο, δηλαδή. 10% έκπτωση στα τιμολόγια από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο, που είναι η βασική περίοδος που κάνουν χρήση οι αγρότες για να ποτίσουν. Λεπτό, για... Να πούμε πόσο είναι, να ξέρουμε με πόσο είναι. Με τις σημερινές τιμές, κύριε Ναγκοστάκη. Άμα κατέβουν κι άλλο χειρότερο θα είναι, θα φτάσουν στο ένα λεπτό. Και επίσης δίνουμε τη δυνατότητα στη συλλογικότητα. Πρώτα απ' όλα ρυθμίζουμε χρέη το ΕΒΓΟΕΒ. Είναι οι οργανισμοί εγγύων βελτιώσεων που είναι καταχρεωμένοι, υπερχρεωμένοι. Κάναμε και ρύθμιση και εκεί. Και μάλιστα στη Θεσσαλία δώσαμε και αναστολή 2 χρόνια σε αυτούς. Από εκεί και πέρα το Υπουργείο Ενέργειας, θα έχετε, είπατε, τον κύριο Σκυλακάκη, θα σας τα εξηγήσει καλύτερα, να μην πω στα χωράφια του. Θα σας εξηγήσει όλον τον μηχανισμό και τι προβλέπετε για το αγροτικό ρεύμα. Υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τις συλλογικότητες και τις ομάδες παραγωγών. Και ατομικά. Ένας. Κύριε Υπουργέ, να σας πω λίγο κάτι. Παρακαλώ. Μέχρι το 2016 που παίρναμε 174 εκατομμύρια για το πετρέλαιο, το πληρώναμε το πετρέλαιο 1,10 και 1,20. Τώρα που παίρνουμε τα 84 εκατομμύρια, το πετρέλαιο έχει 1,70 και 1,80. Είναι τεράστια διαφορά. Και το αποτέλεσμα, τα λεφτά που εισπράττουμε, όμως, είναι μηδενικά στο σύνολο. Μισό λεπτό. Να πούμε όμως ότι και οι αγρότες ήταν στην οριζόντια ρύθμιση που είχε κάνει η κυβέρνηση της επιδότησης του καυσίμου. Όπως όλες οι κοινωνικές ομάδες την περίοδο που είχαμε την αναταραχή μετά τώρα. Τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πάμε έτσι. Να ακούσουμε λίγο για να αυτό κλείσουμε. Δεν ήταν ένα μέτρο που δεν αφορούσε όχι και τους αγρότες. Μαζί. Αφορούσε λεπτό. Και τους αγρότες. Λοιπόν, ακούσουμε λίγο τον πρόεδρο, τον εκπρόσωπο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λάρισας, τον κύριο Σιδερόπουλο,
Τον έχουμε στο τηλέφωνο. Να μας πει τα βασικά σημεία και τι θα κάνουν οι αγρότες από εδώ και πέρα, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Χαίρομαι που έχουμε από όλα τα μπλόκα ανταπόκριση. Πάντα εδώ. Όταν είπα εγώ, με ανθρώπους που τους έχω γνωρίσει και προσωπικά. Αταλάντη, Μάλγαρα και τώρα πάμε Λάρισα. Ελάτε, κύριε Στερόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα από τη Λάρισα. Καλημέρα. Νομίζω ότι αυτό που ακούσαμε, είδαμε τους συναδέλφους και αυτό που έγινε χθες στην Ίγκαι είναι πρωτοφανές. Όλη η Ελλάδα, 850 άτομα μέσα σε μία αίθουσα και απ' έξω, να συζητάμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Καταλήξαμε, κύριοι, έχουμε 5 αιτήματα τα οποία δεν είναι όλα οικονομικά. Το πετρέλαιο και το ρεύμα για μας είναι το παν. Προσπαθεί ο Υπουργός με τρίπλες πολιτικές να μας πει ότι 3 ευρώ το στρέμμα είναι η καλύτερη λύση στους αγρότες. 3 ευρώ το στρέμμα. Εγώ δεν θα ξαναπώ τα νούμερα που είπαν οι συνάδελφοι. Ρωτάω τον Υπουργό. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει 850 εκατομμύρια παρκαρισμένα αδιάθετα στις τράπεζες. Γιατί δεν τα διανέμουν τον Φεβρουάριο και πρέπει να πάνε τον Απρίλιο. 850 εκατομμύρια παρκαρισμένα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις τράπεζες. Απάντηση. Μισό λεπτό. Απάντηση. Τα χρήματα που πληρώνει ο ΠΚΠ, είναι χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι όπως ο ΕΛΓΑ που είναι χρήματα λοιπόν των ασφαλιών. Αυτά και γιατί δεν τα πληρώνει. Μισό λεπτό. Αυτά δεν είναι τα δίνουμε όποτε θέλουμε και όπου θέλουμε. Πηγαίνουν σε συγκεκριμένες δράσεις. Ναι, αλλά γιατί δεν δίνεται από τώρα. Με την κοινή αγροτική πολιτική. Μα λέει γιατί δεν τα δίνεται από τώρα. Δεν μπορείτε να δώσετε τώρα αυτά. Μισό λεπτό. Μέχρι το Πάσχα θα πληρωθούν και όλες οι επιδοτήσεις που δεν πληρώθηκαν μέχρι σήμερα. Δηλαδή, αυτό έχει να κάνει με ποιον, με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον τρόπο διανομής, με ποιον. Έχει να κάνει με τα οικολογικά σχήματα που θα δημιουργηθούν τώρα και θα πληρωθούν και με ό,τι δεν έχει πληρωθεί μέχρι τώρα. Ελάτε, κύριε Στερόπουλε. Λοιπόν, κοιτάξτε, η απάντηση είναι μικρής τακτικής, γιατί θα σας πω, ξέρετε τι είναι το συνδεδεμένο στα καρτελάκια και στο μπαμπάκι. Αυτά ήδη έχουν ελεγχθεί ηλεκτρονικά. Εμείς η δήλωση ΟΣΔΕ είναι ηλεκτρονική, δεν είναι με το Περιστέρι. Ωραία. Κάνουμε τη δήλωση ηλεκτρονικά, Υπουργέ. Κλείστε τις πληγές. Αυτές όλες οι εκκρεμότητες, επαναλαμβάνω, που έχουν να κάνουν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα τελειώσουν μέχρι το Πάσχα. Όλες. Και αυτά που είναι έτοιμα είναι μια πληγή και ξέρετε ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ κάναμε μια παρέμβαση η οποία θα έλεγα ήταν και εντελώς... Κύριε σχολιαστής είστε. Όχι, με είστε για να λύνετε τις πληγές εσείς. Τις λύσαμε. Πώς δεν λύσατε. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε μια αριθμία στη λειτουργία του. Τι κάναμε, ζητήσαμε την παρέτηση της ηγεσίας. Παρετήθηκε. Συμφωνώ, έχετε δίκιο. Συμφωνώ. Εμείς όμως εκεί που βλέπουμε ότι υπάρχουν αριθμίες και προβλήματα πρέπει να τα λύνουμε. Κύριε Σιδερόπουλε, για να κλείσουμε. Από αυτά που ακούτε και λέγεται, οι απαντήσεις της κυβέρνησης ικανοποιούν σε κάτι τους αγρότες? Όχι. Δεν άρα υπάρχει. Κατεβαίνετε με τα τρακτέρ στην Αθήνα. Δεν υπάρχει. Γιατί? Γιατί όταν μπαίνει μπροστά ο Πρωθυπουργός και μπαίνουν φωνές, ναι, να δούμε το πετρέλαιο, να δούμε το ρεύμα, να δούμε τα εφόδια. Εδώ, κύριε Στάθη, υπάρχει χαμένο εισόδημα και από την ακαρπία και από τις καταστροφές και από τις ζημιές που έχουμε στη Θεσσαλία. Το είπε ο Υπουργός ότι ήρθαν 4 μέρες στη Λάρισα και στη Θεσσαλία. Σας απαντάω, κύριε Στάθη. Αυτοί που διαβεβαίωναν τον Υπουργό και την ομάδα ότι δεν θα γίνουν κινητοποιήσεις, καθίσαν στα σπίτια τους, γιατί ήταν οι συνομιλητές. Αυτοί που βγήκαν στα μπλόκα είναι κατά χιλιάδες. Κύριε Σιδηρόπουλε, δεν ήσασταν στις συναντήσεις αυτές? Δεν ήσασταν συνομιλητής? Εγώ πού σας γνώρισα? Γιατί είναι κακό που συνομιλούσαμε. Όχι, μα λέτε οι συνομιλητές είστε στα σπίτια τους. Μα εσείς είστε συνομιλητής. Δεν είστε στο σπίτι σας, είστε στον μπλόκο. Και καλά κάνετε, γιατί υπερασπίζεστε την ομάδα που εκπροσωπείτε. Για όνομα του Θεού. Αλλά μην το γενικεύετε. Αυτοί που συνομιλούσαν είναι στα σπίτια τους. Κάποιοι λέει, σας διαβεβαίωναν όμως ότι δεν θα κάνουν κινητοποιήσεις. Και προφανώς δεν κινητοποιηθήκατε. Δεν είχαμε μπει σε τέτοια λογική, ούτε πήγαμε για να κάνουμε εμείς διαπραγμάτευση ή να προλάβουμε κινητοποιήσεις. Σας είπα το σκοπό για τον οποίο πήγαμε και εγκατασταθήκαμε εκεί 4 μέρες. Λοιπόν, κύριε Στάθη, το πρόγραμμα των αγροτών το οποίο αποφασίστηκε χθες είναι συγκεκριμένο. Μέχρι την Παρασκευή πρέπει να υπάρχει μία
κίνηση από τον Πρωθυπουργό ότι θα γίνει συνάντηση. Ναι. Τώρα να σας πω κάτι. Αυτό είναι τηλεσυγγραφό. Ένα σχόλιο. Ένα σχόλιο. Λέτσι, νομίζω είναι ότι είναι τουλάχιστον άκομψο, να μην πω τίποτα άλλο, τουλάχιστον άκομψο να λένε κάποιοι, οποιοδήποτε, οποιαδήποτε ομάδα, να λέει στον Πρωθυπουργό, σου δίνω τρεις μέρες. Όχι, εντάξει, δεν λένε, μόνο αυτό λέω. Δεν λέω, συγγνώμη. Σου δίνω τρεις μέρες και μετά θα τα κάνω όλα. Αυτό νομίζω τουλάχιστον είναι άκοψο. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ από αυτό που λένε οι άνθρωποι είναι ότι δώστε μου μία απάντηση. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Δεν εκβιάζουμε κανένα. Δηλαδή, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Το ακούω από χθες το βράδυ, δεν το ξέρω ούτε μια στιγμή ως εκβιασμό, εγώ να σου πω την αλήθεια. Ναι. Αλλά μπορεί να το, μην το καταλαβαίνω εγώ. Αλλά εγώ δεν το καταλάβω ως εκβιασμό. Σου λένε, δώστε μια απάντηση, ξέρω τι θα κάνω. Θέλετε, δεν δικαιούνται μια απάντηση. Θέλετε να αντιδράσουμε την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, να ανεβούμε στην Εθνική Οδό που μπορούμε να το κάνουμε για να γίνουμε οι κακοί της ιστορίας. Όχι, ακούστε να δείτε. Αυτό ακούγεται ως εκβιασμός. Αυτό ακούγεται ως εκβιασμός. Εμείς αυτό που θέλουμε και απευθυνόμαστε σε εσάς. Είναι διάλογο, συζήτηση λοιπόν, πάνω στα προβλήματα. Ελάτε στο Υπουργείο να κάνουμε διάλογο. Όμως. Παρακαλώ. Τι να κάνουμε στο Υπουργείο. Σας παρακαλώ. Να κάνουμε διάλογο και ένα-ένα να δούμε τι λύσεις μπορούμε να βρούμε στα προβλήματα που σας απασχολούν. Κοίτα, φτάτε μια κουβέντα από εδώ. Ναι, παρακαλώ. Για μας τώρα. Να πούμε, Αταλάντη. Κύριε Υπουργέ, μ' ακούτε. Ναι, για την Αταλάντη πρώτα. Μισό λεπτό. Ερχόμαστε λίγο, κύριε Ρούσιο. Λοιπόν, να πάμε στο Υπουργείο να κουβεντιάσουμε, μας λέει ο κύριος Υπουργός. Όταν για το πετρέλαιο μας στέλνει στον Υπουργό Οικονομικών. Όταν για το ρεύμα μας στέλνει στον κύριο Σκυλακάκη. Όταν για τις αυξήρωτες επιδοτήσεις στο ΕΚΑΚΟ στο ΠΚΕ. Μπορούμε να τους έχουμε και αυτούς μαζί μας. Για να έχουμε άμεσες απαντήσεις. Σας παρακαλώ, Υπουργός, για να πάμε στο Υπουργείο. Γι' αυτό θέλουμε το ανώτατο κυβερνητικό που είναι ο Πρωθυπουργός. Το Υπουργείο Γεωργίας σε όλα αυτά που ανέφερα δηλώνει αναρμόδιο. Ο Πρωθυπουργός ουδέποτε αρνήθηκε να δει την οποιαδήποτε ομάδα και τους αγρότες. Το θέμα δεν είναι η άρνηση. Το θέμα είναι η θέληση και πράγματι να εξαγγείλει μέτρα αυτά που μπορούν να ανακουφίσουν τις πληγές μας και να μπορούμε να πούμε να καλλιεργήσουμε. Έρχεται μεγάλο διατροφικό πρόβλημα στην Ελλάδα, κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Το έχουμε πάρει χαμπάρι, το γνωρίζουμε και πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί πάνω σε αυτό. Λοιπόν, να ρωτήσω. Εμείς πάντα δουλεύουμε στα χωράφια μας, Υπουργέ. Η δουλειά μας είναι στα χωράφια μας, δεν είναι εδώ στο δρόμο. Δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Καταλαβαίνω, κύριε Κελέτση, κύριε Υπουργέ, κύριε ότι το πρόβλημα είναι. Αν βλέπετε ότι αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα αυτό, ότι έρχεται στην Ελλάδα, ότι θα έχουμε διατροφικό πρόβλημα, γιατί κάθεστε εκεί πέρα και βγαίνετε κάθε μέρα στη τηλεόραση και παίζετε Άγιος Βασίλης ότι μας μοιράζετε δωράκια. Δώστε ουσιαστικές λύσεις στον αγρότη για να φύγουμε και να αποσυρθούμε και να γίνουμε μισό λεπτό. Εμείς τους καλούμε στα κανάλια, κύριε Ρούσια. Και συνήθως δεν θέλουν να έρθουν. Και συνήθως δεν θέλουν να έρθουν. Για να είμαστε δίκαιοι σε αυτό. Σε αυτό. Έτσι, και σε είναι, αυτό. Και είναι προς τιμήν του κυρίου Υφυπουργού. Ναι, δεν κάνουν κάτι άλλο. Δεν έχουν ουσιαστικές λύσεις. Το παίρνουν και ο Βασίλης. Εμείς δώσαμε αυτό, εμείς δώσαμε το άλλο. Ούτε ο Αγίος Βασίλης. Κάθε άλλο. Ποτέ δεν είδαμε τον εαυτό μας σε τέτοιο ρόλο. Εμείς από την πρώτη στιγμή που είμαστε στο Υπουργείο κάνουμε διάλογο, συζήτηση με τους αγρότες και κοιτάμε κάθε μέρα να λύνουμε ένα-ένα πρόβλημα. Όπως χθες να σας πω πολύ πρακτικά πράγματα. Σας είπα, είδα τους κτηνοτρόφους της Μαγνησίας. Είχαν αυτά τα ζητήματα. Μέσα σε 20 λεπτά έγιναν 3 τηλέφωνα, συνεννοηθήκαμε με τον κύριο Λικουρέζο, δίνουμε λύση στο πρόβλημα αυτό. Είχαμε ένα θέμα με τους μελισσοκόμους που πήρανε οι μελισσοκόμοι στον Εύρο που καήκανε κάποια 15 ευρώ επιδότηση για μελισσοτροφές. Είχανε καεί και στη Ροδόπη. Από αυλεψία δεν είχε προβλεφθεί. Το λύνουμε και αυτό. Θέλω να πω ότι κάθε μέρα υπάρχουν μικρά πρακτικά προβλήματα. Τα ίδια τηλέφωνα όμως μπορείτε να κάνετε και με τον κύριο Σκυλακά και όχι να τους στέλνετε. Το ίδιο τηλέφωνα μπορείτε να κάνετε και με τον κύριο Σκυλακά. Μιλάμε με όλα τα υπουργεία, με όλους τους παράγοντες, τους κυβερνητικούς για όλα τα ζήτημα. Το ψίχουλα, κύριε Μαγνωστάκη, είναι υποκειμενικό, γιατί πάντοτε πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τη γενικότερη εικόνα και την αντοχή των δημοσιοοικονομικών της χώρας. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Θα σας ξαναβρούμε. Κύριε, συγγνώμη, μια ερώτηση. Εφόσον λέτε καλά κάνουν που διαμαρτύρονται και θα υπάρξει κλιμάκωση, μπορεί να δούμε ΜΑΤ να βγαίνουν στο δρόμο? Κοιτάξτε. Σας είπα ότι είναι δικαίωμα της κάθε κοινωνικής και οικονομικής ομάδας να διαμαρτύρεται. Είναι απόλυτο δικαίωμά τους. Ο τρόπος όμως, νομίζω, θα πρέπει να είναι τέτοιος που να μην δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία της κοινωνίας και της οικονομίας. Αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν όργανα
εντεταλμένα, αρμόδια, τα οποία αν χρειαστεί να κάνουν κάτι, αυτό είναι, χρειαστεί... θα κρίνουν αυτά, όχι εγώ. Έχει ανοίξει πολλά μέτωπα η κυβέρνηση, φοιτητικό μέτωπο, το μέτωπο το αγροτικό που σας αφορά πολύ. Υπάρχει το θέμα με τα ομόφυλα ζευγάρια. Οφείλω να κάνω μια ερώτηση. Έχετε καταγραφεί στους διαφωνούντες, να σας πω την αλήθεια. Έχετε αποφασίσει, θα κάνετε. Θα κινηθώ μέσα στα πλαίσια, στα όρια του πλαισίου που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός. Από εκεί δηλαδή. Εντάξει. Ο Πρωθυπουργός έθεσε κάποια, κάποια πλαίσια. Σε σχέση με την κοινοβουλευτική ομάδα και με τους βουλευτές. Όχι, έθεσε και την καταψήφιση ο Πρωθυπουργός. Ναι. Είπε ότι ο καθένας... Δεν έχει πάλι κομματική βιβλία. Δεν έχει. Είπε ψηφίζει. Εντάξει. Όχι. Υφυπουργός να καταψηφίσει. Όχι. Δύσκολο νομίζω. Το βλέπω. Ναι. Νομίζω στην αποχή. Υφυπουργός να καταψηφίσει. Έχει πατώχει. Θέσει κάποια όρια τα οποία όχι, οφείλω να ακολουθήσει. Θα σε έδωσε το δρόμο της αποχής. Οπότε νομίζω θα ακολουθήσει αυτό, αν καταλαβαίνω καλά τα λεγόμενά σας, κύριε Κελέτση. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό καταλαβαίνω. Έχουμε χρόνο μέχρι την ψηφοφορία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Μετά το διάλειμμα μας. Ευχαριστούμε που ανταποκριθείτε στο διάλογο. Είναι καλό να ανταποκρίνεται η πολιτική στο διάλογο. Ποτέ δεν τον αρνηθήκαμε το διάλογο, είτε δημόσια είτε προσωπικά. Εσείς ασημάτωτοι. Οι πιο πολλοί κρύβονται. Να το πω. Κρύβονται οι πιο πολλοί. Όχι, δεν είμαι. Υπουργοί.